Καλό μεσημέρι. Χθες επισκέφθηκε την χώρα μας η Υφυπουργός Εξωτερικών Διεθνούς Συνεργασίας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Η επίσκεψη αυτή ήταν εντός του πλαισίου των διμερών επαφών αξιολόγησης των επόμενων βημάτων για την συνέχιση της εφαρμογής του σχεδίου Αμάλθια. Όπως είναι γνωστά, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, ο ρόλος τους ήταν καθοριστικός στην ενεργοποίηση του σχεδίου Αμάλθια. Και κατά την συνάντηση χθες με την Υφυπουργό Ευρωπαϊκών Θεμάτων, την κυρία Μαριλένα Ραουνά, επιβεβαιώθηκε εκ νέου ο στρατηγικός χαρακτήρας των σχέσεων Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και Κυπριακής Δημοκρατίας, ο οποίος αντικατοπτρίζεται σαφώς και μέσα από τις συνέργειες που έχουν καταστήσει εφικτή την εφαρμογή του σχεδίου Αμάλθια. Έγινε ασφαλώς ανασκόπηση των τελευταίων εξελίξεων μετά το τραγικό περιστατικό κατά το οποίο 7 εργαζόμενοι της World Central Kitchen έχασαν τη ζωή τους. Καταδικάστηκε εκ νέου το εν λόγω συμβάν. Επιβεβαιώθηκε ότι είναι αναγκαία η λήψη πρακτικών μέτρων και ασφαλιστικών δικλείδων για διασφάλιση της ασφάλειας των εργαζομένων και είναι επιτακτική η ανάγκη της συνέχισης της πρωτοβουλίας για ανακούφιση του άμαχου πληθυσμού στην Γάζα. Οι συζητήσεις ασφαλώς επικεντρώθηκαν και στους τρόπους στήριξης του Ταμείου Αμάλθια με στόχο την ενίσχυση της βιωσιμότητας του θαλάσσιου ανθρωπιστικού διαδρόμου, αλλά και συστηματοποίηση της ροής της μεταφερόμενης βοήθειας. Θα βρισκόμαστε με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα σε στενό συντονισμό για τα επόμενα επιχειρησιακά βήματα. Όπως είναι γνωστό, οι υποδομές που οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής κατασκευάζουν στην Γάζα είναι εν εξέλιξη, μια εξέλιξη η οποία θα ενισχύσει σημαντικά την αύξηση της ροής της ανθρωπιστικής βοήθειας που τόσο έχει ανάγκη ο άμαχος πληθυσμός στη Γάζα, που εξακολουθεί να παραμένει αποκλεισμένος. Αν έχετε κάποιες ερωτήσεις. Ναι. Είναι ένα ζήτημα το οποίο αν θα το συζητήσει με την πολιτική ηγεσία, λέτε. Αντιλαμβάνεστε ότι οι ενέργειες της κυβέρνησης ως προς την διαχείριση των αυξημένων μεταναστευτικών ροών αυτή τη στιγμή επικεντρώνονται κυρίως σε συντονισμό μαζί με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό που και χθες έχει καταστήσει σαφές ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι την προώθηση, την περαιτέρω προώθηση της πρωτοβουλίας μας για την ετοιμασία ενός πακέτου αντίστοιχο με αυτό της Αιγύπτου προς τον Λίβανο, ούτως ώστε να είναι σε θέση να συγκρατήσει περαιτέρω τις αυξημένες μεταναστευτικές ροές. Σε αυτό το πλαίσιο θα συνεχιστούν και οι προσπάθειές μας για τον χαρακτηρισμό κάποιων περιοχών στην Συρία ως ασφαλής. Είναι σχετικές οι επισκέψεις που θα πραγματοποιήσει ο Υπουργός Εσωτερικών. Αύριο μεταβαίνει στην Δανία, την Πέμπτη θα βρίσκεται στην Τσεχία, ακριβώς για αυτόν τον λόγο, και την Παρασκευή θα πραγματοποιήσει συνάντηση με τον αρμόδιο υφυπουργό στην Ελλάδα. Ενώ βλέπουμε αυτή την προσπάθεια του Προέδρου για την ανθρωπιστική βοήθεια Αμάλθια, ωστόσο ο Πρόεδρος ή η κυβέρνηση δεν έχουν αρθρώσει λέξη για την γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού, η οποία διαπράτεται από τον κύριο Νετανιάχου. Και το γεγονός ότι δεν έχει τελεσφορήσει στο βαθμό που θα έπρεπε η αποστολή της ανθρωπιστικής βοήθειας οφείλεται πάλι στον κύριο Νετανιάχου. Θα ήθελα το σχόλιο σας επ' αυτό. Δηλαδή, εάν προτίθεστε να καταδικάσετε ευθασώς τη γενοκτονία που διαπράττει ο κύριος Νετανιάχου. Όπως έχετε καταδικάσει την τρομοκρατική ενέργεια της Χαμάς στις 7 Μαρτίου. Η Κυπριακή Δημοκρατία από τις πρώτες χώρες, νομίζω, έχουμε επαναλάβει την πάγια μας θέση όπως επαναρχής ο πολιτικός διάλογος για μόνιμη επιλύση του ζητήματος στην βάση των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Έχουμε πει επανειλημμένα ότι ο άδικος χαμός, ο σκοτωμός αμάχων είναι σε σύγκρουση με όλα τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας αλλά και με το Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο. Είμαστε από τις χώρες τις οποίες αυτή τη στιγμή εξακολουθούμε να κατέχουμε άριστες σχέσεις με όλες τις χώρες της περιοχής και αυτό τον ρόλο θα συνεχίσουμε να αξιοποιούμε ούτως ώστε να συμβάλλουμε με κάθε δυνατό τρόπο ως προς την λήξη των σειράξεων στην περιοχή. Εκείνο το οποίο εμείς έχουμε πράξει
ως Κυπριακή Δημοκρατία, ως το πλησιέστερο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιοχή, είναι να αναλάβουμε μια συγκεκριμένη πρωτοβουλία. Είναι να παρέχουμε στην διεθνή κοινότητα ένα ακόμη εργαλείο για να μπορέσει η τόσο αναγκαία ανθρωπιστική βοήθεια να φτάσει στον άμαχο πληθυσμό στην Γάζα, που είναι αναγκαίος για την επιβίωσή τους. Εμείς θα συνεχίσουμε να καταβάλουμε αυτές τις προσπάθειες. Πρέπει να πούμε ότι οι προσπάθειες εντείνονται το τελευταίο διάστημα. Είναι πολλά τα κράτη αλλά και οι διεθνείς οργανισμοί οι οποίοι αναγνωρίζουν την αξία της πρωτοβουλίας Αμάλθια. Και είναι πολλά τα κράτη τα οποία θέλουν να συνδράμουν με κάθε δυνατό τρόπο. Είναι σχετικές και ανακοινώσεις που έχουν γίνει το προηγούμενο διάστημα σε αυτή την πρωτοβουλία. Επαναλαμβάνω ότι η ροή της ανθρωπιστικής βοήθειας θα αυξηθεί και θα είναι σε θέση να αυξηθεί σε μεγάλο βαθμό μετά και την ολοκλήρωση των υποδομών που οι ΗΠΑ κατασκευάζουν επί τόπου. Κύριε Εκπρόσωπε, τις προηγούμενες μέρες και εβδομάδες ελέγχθηκε ότι όσον αφορά το μεταναστευτικό, η Κύπρος αντιμετωπίζει κρίση. Είναι κραυγή αγωνίας, κραυγή βοήθειας, είπε ο Υπουργός Εσωτερικών. Ο Πρόεδρος είχε πει ότι θα ληφθούν μέτρα που μπορεί να αρέσουν, μπορεί και να μην αρέσουν. Όμως, σε αυτήν τη δέσμευση που εξασφαλίσαμε από τον Λίβανο, αντιλαμβανόμαστε ότι δεν είναι για να λύσει το πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Κύπρος, αλλά είναι για να μπορέσει ο Λίβανος να περιορίσει τις ροές παράνομων μεταναστών που φεύγουν από τις ακτές του. Εδώ όμως και ένα-ενάμιση χρόνο ο Λίβανος ήδη λέει ότι αντιμετωπίζει την πλειοψηφία όσων προσπαθούν να φύγουν. Άρα πώς αλλάζει την κατάσταση στην Κύπρο, πώς αλλάζει η κατάσταση στην Κύπρο μετά την επίσκεψη του Προέδρου. Νομίζω θα πρέπει να δούμε τα δεδομένα αντικειμενικά. Τον τελευταίο ένα χρόνο βλέπουμε τους αριθμούς του μεταναστευτικού να έχουν αλλάξει άρδη. Να έχουμε πετύχει για πρώτη φορά από την στιγμή που υπάρχει και το μεταναστευτικό στην χώρα μας ανατροπή των δεδομένων. Αυτοί που αποχωρούν από την Κύπρο είναι περισσότεροι από αυτούς που έρχονται. Αν εξαιρέσουμε τις τελευταίες εβδομάδες που υπάρχουν αυτές οι αυξημένες μεταναστευτικές ροές, σχεδόν αποκλειστικά διαθαλάσσης και σχεδόν αποκλειστικά από τον Λίβανο, το μεταναστευτικό έτυχε μιας πολύ αποτελεσματικής αντιμετώπισης. Έχουμε δει την εξέταση των αιτήσεων από 9 μήνες κατά μέσο όρο να πέφτουν στον ένα μήνα, στις περισσότερες των περιπτώσεων. Μόνο τον τελευταίο μήνα έχουν υπερβεί τις 1.100 οι επιστροφές από την χώρα μας. Έχουν ληφθεί όλα τα αναγκαία μέτρα. Αυτό που βλέπαμε είναι αυξημένες μεταναστευτικές ροές από τον Λίβανο για τον απλούστατο λόγο ότι η Κύπρος γειτνιάζει γεωγραφικά μαζί με τον Λίβανο. Είναι γι' αυτό τον λόγο που μόλις έγκαιρα και άμεσα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Εσωτερικών και τον Υπουργό Εξωτερικών, έχουν μεταβεί χθες στον Λίβανο για να βρεθούν τρόποι τους ώστε ο Λίβανος να συγκρατήσει αυτές τις αυξημένες μεταναστευτικές ροές. Χθες ήταν μια πολύ επικοδομητική συνάντηση. Οφείλουμε να το πούμε ότι οι συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν σε ένα εξαιρετικό κλίμα. Αυτό το οποίο έχει μεταφέρει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μετά και την κατηδίαν συνάντηση που είχε με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι τις σκέψεις που ο ίδιος ο Πρόεδρος παρουσίασε στην κυρία Φόντερ Λάιεν και πώς αυτές αντιμετωπίζονται από πλευράς Λιβάνου για να μπορέσουμε να ενισχύσουμε την ικανότητα του Λιβάνου να συγκρατήσει αυτές τις μεταναστευτικές ροές. Θα δούμε τις επόμενες μέρες πώς υλοποιούνται αυτές οι δράσεις που έχουν συμφωνηθεί και θα βρισκόμαστε σε τακτική επαφή μαζί με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτως ώστε να μπορέσει να υπάρξει κατάληξη. Ήδη ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει αναφέρει σήμερα το πρωί σε δηλώσεις του ότι δεν αποκλείεται να πραγματοποιηθεί και εκ νέου επίσκεψή του στον Λίβανο μαζί με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ακριβώς σε αυτό το πλαίσιο. Θεωρούμε ότι θα πρέπει να τύχει στήριξη ο Λίβανος να ενισχυθεί αυτή η στήριξη όπως έγινε και στην περίπτωση της Αιγύπτου, μια χώρα η οποία οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε, έχουμε δει τουλάχιστον μέχρι σήμερα μηδενικές σχεδόν μεταναστευτικές ροές από την Αίγυπτο, παρόλο τον υψηλό αριθμό παράτυπων μεταναστών που βρίσκονται και εκεί, και το ίδιο μοντέλο θέλουμε να δούμε και να ακολουθηθεί και στον Λίβανο. Κύριε Εκπρόσωπε, έχει απορρίψει τελικά ή όχι ο συναντάτης ιδέες που κατέθεσε ο Γενικός Γραμματέας, αυτές που συζητήσαμε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας? Αντιλαμβάνεστε ότι δεν θα μιλήσω εγώ εκ μέρους του κύριου Νταταρ. Αυτό το οποίο θα σας επαναλάβω για ακόμη μια φορά είναι ότι εμείς στις προτάσεις του Γενικού Γραμματέα είμαστε θετικοί, παραμένουμε θετικοί και θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε πολύ εντατικά με τα Ηνωμένα Έθνη και με την προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Θα συνεχίσουμε να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, ούτως ώστε να καταστεί εφικτή η επανέναρξη των διαπραγματεύσεων από το σημείο που έχουν διακοπεί. Δεν έχω ενημέρωση για την ημερομηνία επίσκεψη τη κυρία Ολγκίν. Αντιλαμβάνεστε ότι μόλις υπάρξει αυτή η ενημέρωση και μόλις κλειδώσει η ημερομηνία συνάντηση με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, αυτή θα κοινοποιηθεί. Δηλαδή να αντιληφθούμε, χωρίς να μας αποκαλύπτετε λεπτομέρειες, να αντιληφθούμε ότι η πρόταση που έκανε ο Αντώνιο Κουτέρες προς τον πρόεδρο
κινείται στη γραμμή της θέσης της κυβέρνησης να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις από εκεί που σταμάτησα στο Κράν Μοντανά ή είναι κάτι άλλο διαφοροποιημένο, ενδεχομένως μία μέση οδός. Η πρόταση που έχει κάνει ο Γενικός Γραμματέας στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας προφανώς και εντάσσεται εντός του συμφωνημένου πλαισίου και εντός του πλαισίου του ίδιου του Γενικού Γραμματέα των ΗΠΑ, ο οποίος πάντοτε είναι ευθυγραμμισμένος με τα ψήφισματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΠΑ. Όπως έχει πει και ο ίδιος ο Πρόεδρος σήμερα, θεωρούμε ότι δεν είναι μέσα από δημόσιες δηλώσεις που μπορεί να υπάρξει ωφέλιμη εξέλιξη και πρόοδος του Κυπριακού. Εμείς, επαναλαμβάνω, θα συνεχίσουμε, θα δείχνουμε την ίδια επικοδομητική στάση και πραγματικά ευελπιστούμε και η άλλη πλευρά να δείξει την ίδια επικοδομητική στάση που επιδεικνύουμε εμείς. Η πρόταση είναι επί της ουσίας, κύριε εκπρόσωπε, ή είναι επί της διαδικασίας, δηλαδή πώς θα ξεκλειδώσει η διαδικασία? Πολλές φορές η διαδικασία είναι συνδεδεμένη με την ουσία και η ουσία είναι συνδεδεμένη με την διαδικασία. Επαναλαμβάνω ότι σε αυτό το σημείο δεν πρόκειται να θεωρούμε ότι δεν είναι ωφέλιμο να συνεχίσουμε αυτή την δημόσια συζήτηση. Εκείνο το οποίο έχει σημασία είναι ότι ο Γενικός Γραμματέας παραμένει προσιλωμένος σε αυτή την προσπάθεια και αυτό το αποδεικνύει και μέσα από τον διορισμό της κυρίας Ολγκίνου ως προσωπικής του απεσταλμένης μετά από 7 χρόνια δυστυχώς στέλματος στο Κυπριακό, αλλά και από το γεγονός ότι πραγματοποίησε ο ίδιος συνάντηση τόσο με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας όσο και με τον κύριο Τατάρ. Εμείς θα συνεχίσουμε και το επόμενο διάστημα αυτές τις εντατικές επαφές με τα Ηνωμένα Έθνη. Αναμένουμε και την προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα να επισκεφτεί την χώρα μας εκ νέου και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες, θα συνεχίσουμε να αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες για να συμβάλλουμε θετικά σε αυτό το κλίμα που θεωρούμε ότι είναι απαραίτητο για να επαναρχίσουν οι διαπραγματεύσεις. Γιατί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν συγκαλεί το Εθνικό Συμβούλιο? Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, όπως έγινε και όλες τις προηγούμενες φορές, να σας θυμίσω ότι μέχρι στιγμής το Εθνικό Συμβούλιο έχει συγκληθεί 5 φορές. Θα συγκαλέσει Εθνικό Συμβούλιο όταν τα δεδομένα διαφοροποιηθούν σε σχέση με το προηγούμενο Εθνικό Συμβούλιο. Αντιλαμβάνεστε ότι η συνάντηση του κ. Τατάρ με τον Γενικό Γραμματέα των ΗΠΑ πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη Παρασκευή, πριν από λίγες μέρες. Ο σεβασμός του Προέδρου προς το Εθνικό Συμβούλιο, προς τον θεσμό του Εθνικού Συμβουλίου, αλλά και ως προς τον ωφέλιμο διάλογο που πραγματοποιείται στην ανταλλαγή απόψεων που πραγματοποιείται στο Εθνικό Συμβούλιο, είναι αυτοαποδείχτος. Έχει ενημερωθεί ο Πρόεδρος για το αποτέλεσμα της συνάντησης του Γενικού Γραμματέα με τον κύριο Τατάρ? Και επίσης θέλω να σας ρωτήσω εάν ισχύει αυτό το οποίο λέγεται ότι η κυρία Ολγκίν έχει διοριστεί μόνο για 6 μήνες. Εάν περάσει το εξάμηνο και δεν υπάρξει το επιθυμητό αποτέλεσμα, τι θα γίνει από εκεί και μετά? Υπάρχει δυνατότητα ανανέωσης του διορισμού? Ως προς το πρώτο σκέλος της ερώτησης, ήδη ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας σήμερα το πρωί απάντησε σε σχετικό ερώτημα σε εκδήλωση που εισερχόμενος σε εκδήλωση, ότι ναι, έχει ενημερωθεί για το τι διημήφθη κατά την συνάντηση, αλλά δεν θεωρεί, και νομίζω αυτό είναι αυτονόητο, ότι πρέπει να είναι κάτι που θα δημοσιοποιηθεί. Εμείς συνεχίζουμε να παραμένουμε επικεντρωμένοι στην ουσία. Ως προς το ζήτημα για τους 6 μήνες, έχει απαντηθεί κάτι επανάληψη. Το έχετε δει και εσείς, δεν υπάρχει κάπου στους όρους εντολής της κυρίας Ολγκίν. Η κυρία Ολγκίν είναι η προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για όσο διάστημα κρίνει ο ίδιος ότι μπορεί να είναι. Εμείς, θα το αναλάβουμε ακόμη μια φορά, ευελπιστούμε να μην χρειαστεί να εξαντληθεί το διάστημα των 6 μηνών, υπό την έννοια νωρίτερα από τους 6 μήνες να υπάρξουν αυτές οι προϋποθέσεις και να επαναρχίσουν οι διαπραγματεύσεις. Επιβεβαιώνεται ότι η κυρία Ολγκίν μετέφερε τη θέση πως από τη στιγμή που εμείς είμαστε αυτοί που θέλουν να επαναρχίσουν οι διαπραγματεύσεις, εμείς πρέπει να δώσουμε και πράγματα? Από πού προκύπτει αυτή η ενημέρωση? Αντιλαμβάνεστε ότι η κυρία Ολγκίν, ως προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των ΗΠΑ, καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ως προς την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων εντός του συμφωνημένου πλαισίου. Εμείς, από πλευράς μας, ως Κυπριακή Δημοκρατία, έχουμε αποδείξει την επικοδομητική στάση την οποία επιδεικνύουμε, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες. Σας υπενθυμίζω ότι με την ανακοίνωση του διορισμού της κυρίας Ολγκίν ως προσωπικής απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα, είναι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας που ανακοίνωσε και μέτρα στήριξης των Τουρκοκύπριων συμπατριωτών μας που αφορούν την καθημερινότητά τους. Ο πρόεδρος του δημοσιογράφου Νοφίτου, σε σένα και στο Φιλελεύθερο, χθες είπε ότι μιλώντας με έγκυρους διπλωματικούς κύκλους, το επιβεβαίωσαν τα περί εξαμήνου της κυρίας Ολγκίν. Υποθέτουμε ότι αυτοί οι έγκυροι διπλωματικοί κύκλοι συνομιλούν και με την κυβέρνηση. Αν επίσημα υπάρχει κάπου κάτι για αυτό το εξάμηνο? Παναλαμβάνω, έχει απαντηθεί επανειλημμένα αυτή η απάντηση. Δεν μπορώ να γνωρίζω σε ποιους έγκυρους διπλωματικούς κύκλους μπορεί να
να αναφέρεστε ή να αναφέρετε στην συνέντευξη, έχει κατ' επανάληψη απαντηθεί αυτό το ζήτημα. Μήπως η κυβέρνηση έχει κάποιο σχόλιο να κάνει, δεδομένου ότι υπήρξε και συνάντηση, για τη συνέντευξη που είχε δώσει ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, ο κύριος Κουτσούμπας, στο Φιλελεύθερο σε σχέση με το Κυπριακό. Δεν έχουμε κάποιο σχόλιο να κάνουμε. Να είμαι ειλικρινής, δεν έχω ενώπιον μου τη συνέντευξη στην οποία αναφέρεστε. Αν μπορεί να είστε πιο συγκεκριμένος. Ετάχθηκε ουσιαστικά κατά της διζωνικής κοινωνικής ομοσπονδίας. Η δεδηλωμένη θέση της Κυπριακής Δημοκρατίας και ασφαλώς του Προέδρου της Δημοκρατίας και βεβαίως της Κυπριακής Κυβέρνησης είναι η προσήλωση προς το συμφωνημένο πλαίσιο, προς την διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα, σύμφωνα πάντοτε με τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Μπορούμε να περάσουμε σε ένα-δύο θέματα τρέχοντας. Κύριε Εκπρόσωπε, θα ήθελα να επιστρέψω, στο μεταναστευτικό για ακόμα μια ερώτηση, να μου επιτρέπετε. Ναι. Είπατε ότι οι επιστροφές, σωστά είπατε τέλος πάντων, ότι οι επιστροφές είναι περισσότερες από όσους έρχονται, αλλά όσο καταλαβαίνω, αυτό δεν ισχύει για τους Σύρους παράνομους μετανάστες που έρχονται, δεν μπορούμε να τους επιστρέψουμε. Άρα δεν αντιμετωπίζουμε πλέον κρίση όσον αφορά αυτήν την μεταναστευτική. Με αυτό το έχουμε πει εμείς ήδη από την αρχή, όταν είδαμε αυτές τις αυξημένες μεταναστευτικές ροές. Και είναι αυτός ο λόγος που ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, συνοδευόμενος από δύο υπουργούς, έχει μεταβεί ο ίδιος προσωπικά στον Λίβανο. Είναι ακριβώς ο ίδιος λόγος που εδώ και πολλούς μήνες ο Υπουργός Εσωτερικών εγείρει αυτό το ζήτημα ως προς την ανάγκη αξιολόγησης, επαναξιολόγησης του καθεστώτος της Συρίας, ιδιαίτερα κάποιων περιοχών στην Συρία. Επαναλαμβάνω για ακόμη μια φορά, είναι αυτός ο λόγος που ο Υπουργός Εσωτερικών θα μεταβεί και αύριο και μεθαύριο σε Τσεχία και Δανία για να συζητηθεί αυτή η πρόταση της Κυπριακής Δημοκρατίας και είναι ένα από τα ζητήματα τα οποία θέτουμε επανειλημμένα. Θα δεχθεί πίσω ο Λίβανος τους Σύρους παράνομους μετανάστες που ήρθαν στην Κύπρο? Αυτό είναι κάτι το οποίο θα συζητηθεί το επόμενο διάστημα. Έχουν συζητηθεί χθες πολύ συγκεκριμένες δράσεις, από κοινού δράσεις που μπορούν να αναλυφθούν. Θα δούμε τις επόμενες μέρες πώς εξελίσσεται η υλοποίηση αυτών των δράσεων. Εκείνο το οποίο ήταν ο βασικός στόχος είναι η συγκράτηση αυτών των μεταναστευτικών ροών από τον Λίβανο προς την Κύπρο. Για να κλείσουμε το μεταναστευτικό συμβούλιο, θα μπορούσε να εκλειθεί αυτό το πακέτο προς τον Λίβανο στο επικείμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ή πολύ νωρίς? Να πούμε πρώτα απ' όλα ότι στο επικείμενο άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αναμένεται να συζητηθεί το μεταναστευτικό, όμως αυτό το πακέτο είναι πακέτο το οποίο αφορά και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως είχε γίνει και στην περίπτωση της Αιγύπτου. Είναι κάτι το οποίο θα συζητήσει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας πρώτα με την κυρία Φόντερ Λάιεν, μετά και τα αποτελέσματα της χθεσινής επίσκεψης. Είναι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο μαζί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι πακέτο το οποίο παρουσιάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γι' αυτό, αν θυμάστε, και είναι η κυρία Φόντερ Λάιεν η οποία παρουσίασε αυτό το πακέτο στη σύναψη συμφωνίας με την Αίγυπτο. Αποφασίζουν όμως το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την έγκριση. Το πακέτο το οποίο αφορά την Αίγυπτο, να σας θυμίσω ότι είχε μέσα στοιχεία τα οποία αφορούσαν και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Ήταν ένα πακέτο συνολικού ύψους 7 δισεκατομμυρίων, όχι μόνο για το μεταναστευτικό. Από τα 7 δις, τα 600 εκατομμυρία αφορούσαν την διαχείριση του μεταναστευτικού της Αιγύπτου. Επαναλαμβάνω, το ζήτημα του μεταναστευτικού αναμένεται να συζητηθεί στο επικείμενο άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, μετά και την χθεσινή επίσκεψη, βρίσκεται σε επαφή, θα συνομιλήσει ξανά με την κυρία Φόντερ Λάιεν και όπως ο ίδιος έχει αναφέρει, δεν αποκλείεται να υπάρξει επίσκεψη από κοινού του πρόεδρου της Δημοκρατίας με την κυρία Φόντερ Λάιεν στον Λίβανο. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας απέρριψε τις επικρίσεις που διατύπωσε το ΑΚΕΛ αναφορικά με τον διορισμό του νέου διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι στη διακυβέρνηση του ΑΚΕΛ διόρισε τρεις διοικητές στην Κεντρική Τράπεζα. Ωστόσο, θέλω να μας πείτε, εάν προβαίνοντας στο διορισμό του κυρίου Πατσαλίδη, ο πρόεδρος είχε υπόψη του, και αν την είχε υπόψη του, πόσο την έλαβε ή δεν την έλαβε, την έκθεση που είχαν ετοιμάσει οι Alvarez & Marsal για την αγορά των ελληνικών ομολόγων από την Τράπεζα Κύπρου την περίοδο της κρίσης εδώ στην Κύπρο, στην οποία αναφέρεται ότι από τον υπολογιστή του κυρίου Πατσαλίδη έγινε μαζική διαγραφή στοιχείων, ενώ υπήρχε συγκεκριμένη οδηγία από την Κεντρική Τράπεζα για να μην διαγραφεί οτιδήποτε.
Βεβαίως και ήταν γνωστή. Να πω πρώτα απ' όλα ότι θα αναμέναμε από μια πολιτική δύναμη όπως είναι το ΑΚΕΛ μια πιο υπεύθυνη στάση. Προκαταβάλουν και χρεώνουν παραλήψεις και λάθη εκείνης της περίοδου σε ένα άτομο το οποίο υπηρέτησε απλά και μόνο επειδή υπηρέτησε στον ιδιωτικό τομέα, αγνώντας ότι και το ίδιο το ΑΚΕΛ, επειδή η κυβέρνησή του είχε τρεις υπουργούς οικονομικών, οι οποίοι διατέλεσαν ως στελέχη σε τράπεζες. Θα αναμέναμε τουλάχιστον σε αυτό το στάδιο να το ΑΚΕΛ να είναι διπλά προσεκτικό όταν αναφέρεται σε μια περίοδο πολύ κρίσιμη και μια πολύ ιδιαίτερη περίοδο για τα οικονομικά της Κύπρου και με ευθύνες από το ίδιο. Και θα αναμέναμε την ίδια αυστηρή αυτοκριτική και για τα ίδια τα λάθη και τις παραλήψεις του ΑΚΕΛ. Όσον αφορά την έκθεση στην οποία αναφέρεστε, είναι πολύ γνωστό ότι αυτή η έκθεση έγινε κατ' εντολή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου. Έχει η ίδια Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου μελετήσει όλα τα στοιχεία και όλα τα δεδομένα που αναφέρονται σε αυτή την έκθεση. Η ίδια Κεντρική Τράπεζα δεν θεώρησε ότι υπάρχει οποιοδήποτε ζήτημα. Ήταν ένα ζήτημα το οποίο και στην συνέχεια αποδείχτηκε ότι ήταν λόγω αδυναμίας στον τομέα της πληροφορικής της τράπεζας. Η ίδια Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου έχει τοποθετηθεί επανειλημμένα για αυτό το ζήτημα. Εμείς επ' ευκαιρίας θέλουμε να ευχηθούμε στον νέο διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου καλή επιτυχία, καλή δύναμη στο έργο του σε ένα πολύ νευραλγικό τομέα, σε ένα πολύ νευραλγικό πόστο. Αλλά και όπως ο ίδιος ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει αναφέρει σήμερα, να ευχαριστήσουμε και τον απερχόμενο διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας, τον κύριο Ιεροδότου, για το έργο που έχει επιτελέσει αυτή την κρίσιμη περίοδο για την χώρα. Πώς απαντάτε όμως την κριτική ότι ο κ. Πατσαλίδης ήταν στο προεκλογικό επιτελείο του κ. Χριστοδουλίδη και αφήνονται εικόνες ότι υπήρξαν κάποιον είδος εντός εισαγωγικών βολέματος? Δεν νομίζω, αν κάποιος μελετήσει το βιογραφικό του κύριου Πατσαλίδη, του δόκτωρα Πατσαλίδη, δεν νομίζω να δει κάπου ότι υπάρχει βόλεμα. Ούτε θεωρώ ότι ο δόκτωρας Πατσαλίδης, να σας θυμίσω ότι εδώ και ένα χρόνο υπηρετεί από την θέση του Σύμβουλου του Πρόεδρου της Δημοκρατίας για θέματα οικονομίας. Δεν είδαμε αυτή την ευαισθησία αυτόν τον ένα χρόνο ή με τον διορισμό του κ. Πατσαλίδη. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, έχοντας πλήρη επίγνωση της σοβαρότητας των αποφάσεών του και ιδιαίτερα της κρισιμότητας της θέσης του διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας, είχε επιλέξει τον δόκτωρα Πατσαλίδη για την θέση του διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας στην βάση αντικειμενικών κριτηρίων, λαμβάνοντας πάντοτε υπόψη και τις γνώσεις αλλά και την εμπειρία του, τις γνώσεις που μπορεί να επιστρατεύσει, να αξιοποιήσει στο πολύ νευραλγικό πόστο του διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας. Κύριε Πρόσωπε, θα συμφωνείτε ότι η Κύπρος είναι κράτος δικαίου? Ασφαλώς. Λοιπόν, τούτου δοθέντος θα ήθελα το σχόλιο σας για όσα διαδραματίστηκαν στις 5 Μαρτίου στη Μονή Οσίου Αβακούμ και στη συνέχεια στη Μητρόπολη Ταμασού στο Επισκοπείο. Όπως έχουμε ξανά τοποθετηθεί για το συγκεκριμένο ζήτημα, υπάρχουν εξελίξει έρευνες, τις οποίες διεξάγει και η αστυνομία. Παρεξηγείτε την ερώτησή μου. Εγώ δεν θέλω να μου μιλήσετε για τις έρευνες. Εγώ θέλω να μου κάνετε ένα πολιτικό σχόλιο ως κυβέρνηση. Από τη στιγμή που παραδεχόμαστε ότι η Κύπρος είναι κράτος δικαίου, για τα όσα διαδραματίστηκαν εκεί. Και ακριβώς, δεν θέλω να μου πείτε ποιος έχει δίκιο, ποιος έχει και άδει. Ακριβώς επειδή είμαστε κράτος δικαίου, ως κράτος δικαίου οφείλουμε να αναμένουμε να ολοκληρωθούν οι έρευνες, να καταλήξουν σε συγκεκριμένα αποτελέσματα για να μπορέσει να υπάρξει αυτή η τοποθέτηση στην οποία αναφέρεστε. Ξέρετε, υπάρχει μια εντύπωση μέσα στην κοινή γνώμη ότι κύκλοι της κυβέρνησης καταβάλουν προσπάθειες ώστε στις αστυνομικές έρευνες ή με τις αστυνομικές έρευνες να απαλλαγεί από τυχόν αδικήματα, εάν προκύψουν, ο Μητροπολίτης Ταμασού. Αυτό απορρίπτεται κατηγορηματικά. Αν υπάρχουν συγκεκριμένα στοιχεία, καλούμε αυτόν που έχει αυτά τα στοιχεία να τα δώσει στις αρμόδιες αρχές ως κυβέρνηση. Δεν πρόκειται και ούτε υπάρχει αυτή η πρόθεση να εμπλακούμε σε οποιαδήποτε έρευνα η οποία βρίσκεται εν εξελίξει. Εμείς αυτό που επαναλαμβάνω επιθυμούμε είναι να ολοκληρωθούν οι έρευνες, να υπάρξουν συγκεκριμένα αποτελέσματα και βάσει αυτών των αποτελεσμάτων θα υπάρξει και τοποθέτηση από πλευράς της κυβέρνησης. Θα μου επιτρέψετε να σας θέσω δύο ακόμα ερωτήσεις και αντιλαμβάνομαι ότι μπορεί να μην είναι εύκολο να απαντήσετε, αλλά μπορείτε να επιφυλαχτείτε και να απαντήσετε το απόγευμα ή αύριο. Λοιπόν, το πρώτο ερώτημα είναι,
κατά πόσον το αστεροσκοπείο που υπάρχει στη Μητρόπολη Ταμασού, όταν ξεκίνησε να ανεγείρεται, είχε εξασφαλισμένες όλες τις άδειες που προβλέπει ο νόμος. Αν δεν τις είχε, πότε πήρε αυτές τις άδειες. Σημειώνω εδώ ότι με οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας, μαθητές σε τακτική βάση επισκέπτονται αυτό το αστεροσκοπείο. Ερώτημα δεύτερο. Η Μονή Αβακούμ βρίσκεται σε μέρος που είναι περιοχή Natura. Ερώτημα τρίτον. Όσα έχουν ανεγερθεί χτίσματα στη Μονή Αβακούμ πριν ξεκινήσει πάντα η ανέγερση, είχαν εξασφαλισμένες άδειες που προβλέπονται από τους νόμους της Δημοκρατίας. Το άλλο ερώτημα είναι ότι στην Ερήμη υπάρχει μία μονή του Αγίου Γεωργίου των Σπηλαίων. Πρόκειται για ένα τεράστιο συγκρότημα, το οποίο είναι ορατό από τον κύριο δρόμο, Λεμεσού Πάφου. Αυτό το συγκρότημα, όταν άρχισε να αναγείρεται, είχε όλες τις άδειες, σήμερα έχει άδειες, μήπως είναι στη φάση να ζητούν εκ των υστέρων άδειες. Και το τελευταίο, το μοναστήρι αυτό βρίσκεται κατά το ίμιση σε χαλίτικη γη και κατά το άλλο ίμιση σε τουρκοκυπριακή γη. Και επίσης, ακόμα ένα ερώτημα, στο Λιθροδόντα υπάρχει ένα τεμάχιον 275, αν δεν κάνω λάθος, το οποίο είναι περιφραγμένο και μέσα υπάρχουν ελάφια και άλλα πτηνά και ένα εκκλησάκι. Αυτό λέγεται ότι το έχει ο Εναργία Τελών, αρχιμανδρίτης Νεκτάριος, ηγούμενος της Μονής Αβακούμ. Θέλω να ενημερωθούμε εάν το έχει που είναι χαλίτικο, κάτω από ποιες προϋποθέσεις και όρους το πήρε, και επίσης εφόσον υπάρχουν τα ελάφια, και έχω και φωτογραφίες να σας δείξω, εάν ζητήθηκε άδεια από την αρμόδια υπηρεσία, είναι κτηνιατρικές υπηρεσίες. Αυτά και σας ευχαριστώ πολύ και ζητώ συγγνώμη για τον χρόνο που... Ναι, αντιλαμβάνεστε τα ερωτήματα που θέλετε είναι και πολύ συγκεκριμένα και αφορούν κυρίως το τμήμα πολεοδομίας και εγγύσεως. Θα πρέπει να ενημερωθούμε. Είμαι βέβαιος ότι αυτό που θα έχει σημασία θα ήταν Κοιτάξτε, εγώ τα έψαξα με κάποιες υπηρεσίες, αλλά δεν με λαμβάνουν υπόψη. Εντάξει, προσπαθούν να υπεκφύγουν. Όταν ρωτήσει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, είναι διαφορετικά. Εσάς δεν μπορούν να. Ναι. Αντιλαμβάνεστε ότι ο νόμιμος τρόπος αδειοδότησης του οποιοδήποτε υποστατικού στην χώρα μας προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, είτε την ποροπολεοδομίας και εγγύσεως, είτε την περί οδών και οικοδομών νομοθεσία. Θα πρέπει να ενημερωθούμε, δεν ξέρω αν υπάρχουν και άλλα τέτοια αντίστοιχα ζητήματα τα οποία θα θέλετε ενημέρωση. Θα πρέπει να αποταθούμε όμως, στις αρμόδιες αρχές. Αντιλαμβάνεστε ότι τα ερωτήματα που έχετε θέσει αφορούν το τμήμα πολεοδομίας και εγγύσεως, το Υπουργείο Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης, το χτυπατολόγιο. Θα πρέπει να δούμε, να συλλέξουμε τις πληροφορίες και να σας απαντήσουμε δεόντως. Κάποια άλλη ερώτηση? Κοιτάξτε, η διαχείριση του μεταναστευτικού στη χώρα μας, έχω αναφερθεί και προηγουμένως,
έτυχε μια αποτελεσματική αντιμετώπιση ακριβώς γιατί έχουν ληφθεί όλα τα μέτρα ως προς την εσωτερική πτυχή του μεταναστευτικού. Ως προς τον εντοπισμό παράνομων κυκλωμάτων διακίνησης, ήδη λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα και προβαίνουμε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες. Ήδη χθες έχουν προβεί σε μια σύλληψη ενός τέτοιου ατόμου, το οποίο φαίνεται ότι συνεργάζεται και είναι μέρος ενός κυκλώματος διακίνησης με καταγωγή από τον Λίβανο. Τα μέτρα τα οποία μπορούσαμε ως Κυπριακή Δημοκρατία να λάβουμε και τα οποία λαμβάνουμε είναι μέτρα τα οποία αφορούν την εσωτερική πτυχή. Αυτή τη στιγμή όμως δεν είναι ζητήματα είτε παραλήψεων είτε έλλειψης μέτρων από πλευράς της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αυτή τη στιγμή αυτό που αντιμετωπίζουμε είναι την εξωτερική πτυχή του μεταναστευτικού και είναι γι' αυτό τον λόγο που οι δικές μας ενέργειες επικεντρώνονται προς αυτή την κατεύθυνση, πάντοτε σε στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ως προς την αντιμετώπιση των γενεσιουργών αιτιών αυτού του φαινομένου. Είναι σε εξέλιξη η έρευνα για τις αποθήκες στην οποία φυλάγονται τα φάρμακα και δεν έχει φτάσει και στον υπουργό υγείας. Αυτή η ιστορία φαίνεται ότι πάει πολλά χρόνια πίσω. Υπάρχουν πειθαρχικές έρευνες σε σχέση με το θέμα, ίσα έχει την κατάληξη που μάλλον έχει η παρόμοια υπόθεση με τους σερβέρς, την οποία δεν υπάρχει προς το παρόν, τίποτε δεν έχει περάσει και περίπου ένας χρόνος. Κοιτάξτε, η έκθεση γεγονότων η οποία ζήτησε ο υπουργός υγείας υποβλήθηκε ενώπιον του χθες το απόγευμα, δεν κάνω λάθος. Είναι μια πολυσελίδη έκθεση, την οποία θα πρέπει πρώτα να μελετηθεί με την δέουσα προσοχή και με την εντελεχή μελέτη που χρήζει αυτού του ζητήματος. Και αν υπάρχουν οποιαδήποτε στοιχεία τα οποία συνηγορούν στην διερεύνηση οποιασδήποτε άλλη έρευνα ή στην διεξαγωγή άλλη έρευνα, αυτή θα ληφθεί. Να είστε βέβαιοι ότι ως κυβέρνηση έχουμε πει επανειλημμένα ότι θα πρέπει και να διερευνηθεί πλήρως για ποιο λόγο και αν ήταν κατάλληλες συνθήκες τον καιρό που έχει γίνει η πρώτη σύμβαση, αλλά εκείνο το οποίο επίσης είμαστε επικεντρωμένοι από την πρώτη στιγμή, και αυτό οφείλω να το πω και οφείλω να το υπογραμμίσω, πριν τα ακραία καιρικά φαινόμενα της 18ης Μαρτίου, ήταν η μεταφορά, η μετεστέγαση των φαρμάκων σε άλλο χώρο κατάλληλο. Ήδη ο Υπουργός Υγείας σε στενή συνεργασία με τον Υπουργό Μεταφορών βρίσκονται στην προσπάθεια εξέβρεσης κατάλληλου κρατικού χώρου, αν μπορεί να υπάρξει, για τη μετεστέγαση των φαρμάκων, πέραν της διαδικασίας που ήδη είχε ξεκινήσει για έβρεση κατάλληλου χώρου για μετεστέγαση των φαρμάκων. Κύριε Εκπρόσωπε, επιτρέψτε με ένα τελευταίο και αν θέλετε σημειώστε. Σημειώστε αν θέλετε. Λοιπόν, συγγνώμη που σας κουράζω. Επίσης, το ίδιο ισχύει για τις άδειες, πότε τις πήρανε πριν την ανέγερση κτλ. Με μία μονή που υπάρχει στο Κοτσάτι, Παναγίας της Ιεροσολυμίτισσας. Λοιπόν, και εδώ, αυτά, βλέπετε, είναι λαφάκια ή δεν είναι. Είναι, εξ' όσων βλέπω, ναι. Ευχαριστούμε, κύριε Κώστα.